Λοιπόν, για πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Ιατρίδη. Πάμε να βρούμε τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί όλες αυτές τις πολλές, η αλήθεια είναι, παράλληλες συναντήσεις που υπάρχουν στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών με τους υπουργούς να υπογράφουν τη μία συμφωνία πίσω από την άλλη. Έλα, Μαρία. Καλημέρα ξανά εδώ από το Υπουργείο Εξωτερικών. 10 Έλληνες υπουργοί και 7 Τούρκοι ομόλογοι τους αυτή τη στιγμή συζητούν και αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες για τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και για τις δύο χώρες και όπως τονίζουν θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και των δύο λαών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έχει τεθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας για το μεταναστευτικό. Εξετάζεται και αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως σε σχέση με την έκδοση βίζα σε Τούρκους πολίτες 72 ωρών για νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Θα δούμε λοιπόν αν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Ενώ αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες και για τομείς όπως είναι της οικονομίας, για εμπορικές σχέσεις, στους τομείς των μεταφορών, υγεία, παιδεία, τουρισμός, έρευνα, τεχνολογία και αγροτικός τομέας. Όλες αυτές οι συναντήσεις είναι τώρα σε εξέλιξη, ενώ ξεκίνησαν περίπου 20 λεπτά νωρίτερα από ό,τι μας είχαν ενημερώσει με τον σημερινό προγραμματισμό. Μάλιστα. Χρειάζεται να φύγει. Μπορεί να το μεταφράσει κανείς και έτσι.